εταιρικές ή πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα υγεία, φάρμακο, ομορφιά και εδρεύουν στην Ελλάδα, βραβεύτηκαν από τη Σαλούς Ίντεξ για τις οικονομικές τους επιδόσεις, την κοινωνική τους ευθύνη, το ανθρώπινο δυναμικό τους, αλλά και τις επενδύσεις που πραγματοποιούν σε καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη. Συνολικά, διακρίθηκαν 23 εταιρείες. Μια από τις πιο πετυχημένες εταιρείες που βραβεύτηκαν ήταν και η ελληνική φαρμακοβιομηχανία Pharmaten. Η Pharmaten δραστηριοποιείται τα τελευταία 45 χρόνια στη χώρα μας, ενώ η παρουσία της στις διεθνείς αγορές είναι πολύ ισχυρή. Η Νέλη Κάτσου, αντιπρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Pharmaten, μιλώντας στο SBC, αναφέρθηκε στην πορεία της εταιρείας αλλά και στην σημασία της ελληνικής έρευνας στον χώρο του φαρμάκου. Η σημερινή βράβευση είναι μια απόδειξη ότι το αναπτυξιακό μοντέλο που έχουμε βασίσει στα 3Ε, δηλαδή στο τρίπτυχο έρευνα, εξωστρέφεια, επενδύσεις, παράγει θετικά αποτελέσματα και λειτουργεί θετικά για την ακόμα και μέσα στην κρίση. Κεντρικός μοχλός ανάπτυξης εταιρείας μας όλα αυτά τα χρόνια ήταν η έρευνα. Σε αυτήν επενδύσαμε χωρίς να ανακόψουμε τις επενδύσεις μας ακόμα και μέσα στην κρίση και ούτε σκοπεύουμε να μειώσουμε τους ρυθμούς ανάπτυξης των επενδύσεων και τα μεγέθη τα οποία επενδύονται, ακριβώς επειδή πιστεύουμε ότι μέσα από αυτό θα δημιουργήσουμε την προστιθέμενη αξία η οποία μας κάνει ανταγωνιστικούς στις διεθνείς αγορές. Και πιστεύουμε ότι αυτό που έχει πετύχει η Pharmaten τα τελευταία χρόνια, πέρα από τα μεγέθη, πέρα από την κερδοφορία, πέρα από αυτό, είναι ότι είμαστε ένας αξιόπιστος πρεσβευτής της χώρας μας στις διεθνείς αγορές, εξάγοντας ελληνικό φάρμακο, το οποίο έχει προστιθέμενη αξία, η οποία παρέγεται από Έλληνες ερευνητές στην Ελλάδα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας, διότι στην ουσία το μόνο πράγμα που δεν θέλουμε ποτέ να εξάγουμε είναι τα ελληνικά μυαλά. Αυτά προσπαθούμε να κρατήσουμε. Είναι το μοναδικό είδος που δεν πρέπει ποτέ να γίνει εξαγωγή μου. Στην Ελλάδα, η παρουσία πολυεθνικών φαρμακευτικών εταιρεών είναι ιδιαίτερα ισχυρή. Μία από αυτές που ξεχωρίζει είναι και η Bechring Ingelheim. Είναι η μόνη πολυεθνική εταιρεία που διατηρεί εργοστασιακή μονάδα παραγωγής στην ελληνική επικράτεια. Επίσης, την τελευταία δεκαετία έχει επενδύσει 28 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι εξαγωγές της αγγίζουν το 2% ανεξαρτήτως κλάδου. Ο Μανώλης Μητάκης, φαρμακοποιός και επικεφαλής του Τμήματος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, αναφέρθηκε στην αντιφατική εικόνα της γερμανικής εταιρείας, στην εγχώρια και στη διεθνή αγορά, αλλά και στο κατά πόσο αυτή έχει επηρεαστεί από την κρίση και τις περικοπές. Είμαστε η μοναδική εταιρεία, η μοναδική πολυεθνική, η οποία διαθέτει ακόμα εργοστάσιο στην Ελλάδα. Οι περικοπές σαφέστατα και μας έχουν επηρεάσει. Δεν σας κρύβω ότι αν πηγαίνουμε καλά, αυτό οφείλεται στην τεράστιο όγκο των εξαγωγών που έχουμε, οι οποίες αγγίζουν πλέον το 2% των εξαγωγών της Ελλάδας, ανεξαρτήτως κλάδου. Έχουμε λοιπόν δύο εικόνες, μία η εξωτερική στην οποία καλά πάμε και μία η εσωτερική στην οποία υφιστάμεθα τις συνέπειες της κρίσης. Το νέο φορολογικό και το νέο καθεστώς στο χώρο της υγείας με τα rebate και με τα clawback δυστυχώς δεν διευκολύνει την ανάπτυξη. Τα καινοτόμα προϊόντα έχουν ανάγκη από ένα περιβάλλον το οποίο ευνοεί την καινοτομία. Και το φάρμακο χρειάζεται την καινοτομία όταν παρατείνει τους χρόνους ζωής. Στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο του φαρμάκου, της υγείας και της ομορφιάς συνιστούν ένα πολλά υποσχόμενο παράγοντα που μπορεί αναμφίβολα να συμβάλλει στην περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη της χώρας.